Ενημερωτικά φυλάδια με σύμβουλες οδικής ασφάλειας και κυκλοφοριακής αγωγής μοίρασε στους μαθητές και τις μαθήτριες αλλά και στους γονείς τους το Τμήμα Τροχέας Χανίων στο 15ο Δημοτικό Σχολείο. Με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, το προσωπικό της Τροχέας στόχο έχει να ευαισθητοποιήσει γονείς και μαθητές σχετικά με θέματα οδικής ασφάλειας κατά τη μετακίνηση των μαθητών από και προς τις σχολικές μονάδες. Ήρθαμε σήμερα στο 15ο Δημοτικό Σχολείο να μοιράσουμε κάποια ενημερωτικά φυλάδια στα παιδιά, να τους ευχηθούμε καλή σχολική χρονιά. Μέσα στη διάρκεια του έτους, σχεδόν σε όλα τα σχολεία, κυρίως σε όσα θα το αιτηθούν βέβαια, θα κάνουμε και ενημερωτικές επισκέψεις, θα κάνουμε διαδραστικά παιχνίδια που θα τους δείξουμε και την κυκλοφοριακή αγωγή με τον δικό μας τρόπο και θα συνεργαστούμε με τα σχολεία σε ό,τι αφορά προβλήματα που έχουν σχετικά με τους χώρους στάθμευσης και τη διέλευση των μαθητών των πεζών τριγύρω από τα σχολεία. Το σύνθημα στα ενημερωτικά φυλάδια ήταν «Επιστρέφω ασφαλής» με χρήσιμες συμβουλές, όπως της προσοχής στη διάσχιση του δρόμου μόνο από τις διαβάσεις πεζών, κοιτάζοντας πάντα δεξιά και αριστερά, ενώ οι μαθητές κινούνται με μέσο μεταφοράς, πάντα πρέπει να φορούν τη ζώνη ασφαλείας στα αυτοκίνητα και το προστατευτικό κράνος στα δίκυκλα. Δύο χρόνια ήδη στα σχολεία που πηγαίνουμε, προσπαθούμε και εμείς με δική μας πλευρά να δώσουμε μια άλλη εικόνα. Πάντα όμως ο καθοριστικός παράγοντας είναι οι γονείς. Τα παιδιά μιμούνται τους γονείς, οπότε ό,τι και να τους πούμε θα τους κρατήσει για λίγο, αλλά αν ο γονέας μας αναιρέσει με τη συμπεριφορά του την οδηγική, δεν θα κρατήσει. Στους γονείς προτείνεται η αναζήτηση της πιο ασφαλούς διαδρομής που πρέπει να ακολουθήσει το παιδί τους από και προς το σχολείο, καθώς η πιο σύντομη δεν είναι απαραίτητα και η πιο ακίνδυνη. Το παιδί πρέπει πάντα να σταματά στην άκρη του πεζοδρομίου και με την καθοδήγηση του γονέα να μπορεί να αντιλαμβάνεται πότε πραγματικά είναι μακριά του ή κοντά του ένα όχημα πριν περάσει το δρόμο. Το Αρχηγείο της Αστυνομίας καλεί τους γονείς να ενημερώνουν τους αρμόδιους φορείς σε περίπτωση που αντιληφθούν φθορές στο οδόστρωμα ή ελλειπή οδικά σήματα.